θα κλείσουμε το τέταρτο μέρος με ποιο θέμα. Ξεκινούν οι εγγραφές και αφορά πάρα πολύ κόσμο, τη νέα γενιά κυρίως, στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από τις 22 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, ως και τη 1 Νοεμβρίου του επόμενου μήνα, 1 Νοεμβρίου. Πάμε στην κυρία Χαλκιαδάκη, Μαρία Χαλκιαδάκη, Διευθύντρια Γεωργικής Σχολής Μεσαράς, προκειμένου βέβαια να μας πει περισσότερα. Κυρία Χαλκιαδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ναι, είναι γεγονός ότι ξεκινάνε από αύριο εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και ένα από αυτά είναι έξι σε όλη τη χώρα. Ένα από αυτά βρίσκεται στη Μεσαρά, στο πρώην Επαγγελματική Σχολή Κρήτης ή πρώην Γεωργική Σχολή Μεσαράς, στην οποία θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου ΔΙΕΚ, με ειδικότητα τεχνικών αρμοκηπίων και καλλιεργειών υποκάλυψη. Και όλα αυτά σε μία περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας είναι επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης της νέας γενιάς που θέλει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα, με τον αγροτικό κλάδο. Είναι σημαντικό. Η εκπαίδευση είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Εκπαίδευση και κατάρτιση, γιατί στο ΙΕΚ, στα ΔΙΕΚ μάλλον που έχουν ιδρυθεί τώρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα οποία θα αναλάβει, τον οποίο θα αναλάβει τη λειτουργία ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, ο οποίος είναι ο οργανισμός υπεύθυνος για την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέρουν στους νέους που θα θελήσουν να εγγραφούν σε αυτά τα ΔΙΕΚ επαγγελματική εκπαίδευση αλλά και κατάρτιση κυρίως. Και κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει την απόκτηση γνώσεων αλλά δεξιοτήτων και ικανοτήτων προκειμένου να εισέλθουν στο γεωργικό επάγγελμα, να ασχοληθούν με το τομέα που τους ενδιαφέρει στη γεωργική παραγωγή. Η χρονική διάρκεια των σπουδών? Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι 4 εξάμηνα και 1/5 εξάμεινο. 2 χρόνια δηλαδή. Συμπρακτική. Ναι, συμπρακτική άσκηση. Να επαναλάβουμε την ειδικότητα που αφορά την Κρήτη. Η ειδικότητα της Μεσαράς, της Κρήτης, γιατί είναι το μοναδικό στην Κρήτη, είναι τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υποκάλυψη. Ποιες οι προϋποθέσεις τώρα προκειμένου κάποιος να ξεκινήσει έτσι την σταδιοδρομία του? Ναι, είναι να εγγραφεί, λέτε, στο ΔΙΕΚ. Να εγγραφεί, αυτό βέβαια, η προϋποθέση και εγγραφείς, ναι. Ναι, εγγραφείς είναι να έχει αποφοιτήσει από Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΝ ή οποιαδήποτε άλλο με ισότιμο τίτλο. Να έχει δηλαδή ένα οποιοδήποτε άλλο ισότιμο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΝ. Μάλιστα. Και με ποιον τρόπο μπορεί να πραγματοποιήσει την εγγραφή του? Ναι, με κάποια αίτηση, η οποία υπάρχει ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΕΛΓΟ Δήμητρα και μπορεί να ζητηθεί και από εμάς να του τη στείλουμε. Το δικό μας τηλέφωνο είναι γνωστό νομίζω, αναγράφεται σε όλες στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα σχετικά με τη λειτουργία του ξεκίνημα των εγγραφών των νέων ΔΙΕΚ. Είμαστε εδώ από τις 7.30 κάθε μέρα έως τις 3 προκειμένου να δεχόμαστε εγγραφές και να εξυπηρετήσουμε. Κυρία Χαλκιαδάκη, ερώτηση, ηλικιακό όριο φαντάζομαι δεν υπάρχει από τη μία? Όχι, ηλικιακό όριο δεν υπάρχει προς τα πάντα. Όριο στις θέσεις υπάρχει? Το δικό μας ΙΕΚ είναι, θα έλεγα, από τα πιο ανεβασμένα σε αριθμό θέσεων εξαιτίας του ότι υπάρχει υποδομή, υπάρχει άνεση, υπάρχουν εργαστήρια, μεγάλοι χώροι, αίθουσες εξοπλισμένες και μπορούμε να δεχτούμε μέχρι τον αριθμό των 30 ατόμων. Αυτό δεν είναι σε όλα τα ΔΙΕΚ, είναι σε κάποια από τα ΔΙΕΚ που έχουν ιδρυθεί. Είστε αισιόδοξοι ότι η ανταπόκριση θα είναι μεγάλη από την εμπειρία σας? Πιστεύουμε, γιατί το ΙΕΚ είναι μια μεταλλικιακή εκπαίδευση κατάρτιση και εξασφαλίζει στον απόφυτο, μπορεί να εξασφαλίσει στον απόφυτο ένα επίπεδο πτυχίου 5. Είναι ένα πολύ καλό επίπεδο πτυχίου στο εθνικό πλαίσιο προσόντων. Ναι. Και θεωρούμε ότι θα έχει αποδοχή, δηλαδή θα έχουμε εγγραφές και ο κόσμος θα ανταποκριθεί σε αυτή την νέα σχολή. Τη νέα πρόκληση, θα πω εγώ. Νέα πρόκληση, βέβαια. Ακριβώς, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, κυρία Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την πρότασή σας να προβάλλουμε την ίδρυση του νέου ΔΙΕΚ. Να είστε καλά, χαρά μας. Λοιπόν, μια πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν για νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα.